Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πράγματι πριν από πολύ λίγα χρόνια μέσα από εδώ ήταν ένα από τα εναρκτήρια λακτίσματα, θα πει κανείς, στην ιστορική διαδρομή αυτή που μέσα σε πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν μια δύναμη που επέλεξε ο ίδιος ο λαός να μας ρίξει, θα έλεγε κανείς, στα χαρτογράφητα, όπως συνεχίζουμε να λέμε, νερά μιας ευθύνης διακυβέρνησης. Θέλω να είμαι ευθύς, διότι αρκετοί και αρκετές από εσάς είστε πολύ παλιοί, σχεδόν όσο και εγώ. Αν θεωρήσουμε ότι εγώ είμαι το ένα άκρο της ηλικίας και τα παιδιά είναι το άλλο. Θέλω να είμαι πολύ ευθύς ότι δεν είχαμε ποτέ προετοιμαστεί για να αναλάβει η αριστερά ξαφνικά, δηλαδή σε συνθήκες κρίσης, δηλαδή χωρίς να έχουν οριμάσει αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε, οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός συνασπισμού κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα ερχόμασταν κοντά στη διακυβέρνηση κτλ. Αυτά όλα σαν μεσοστάδια δεν υπήρξαν. Διότι υπήρξε η κρίση. Η κρίση η οποία ακόμα υπάρχει, ακόμα είναι ο εμβριουλκός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε όλες τις εξελίξεις. Έχει πάει τα πάνω κάτω στην κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα, μέσα στους θεσμούς, μέσα στις διεθνείς σχέσεις και μέσα σε αυτή τη συγκυρία πραγματικά αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν μια πρωταγωνιστική δύναμη που πήρε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με κυβερνήσεις συνεργασία δύο διαδοχικές φορές. Και σήμερα μπορούμε να κάνουμε όχι μια πρώτη αποτίμηση, μπορούμε να δοκιμαστούμε κατά πόσον ανοίγουν πραγματικά καινούργιες ελπίδες, υπάρχουν καινούργια όρια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει ο καθοριστικός παράγοντας μέσα από τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπεράσουμε την κρίση, για να κλείσουν οριστικά αυτοί οι δρόμοι, οι πολύ επώδυνοι για την κοινωνία, των μνημονιακών δεσμεύσεων, των επιτηρήσεων, της περιορισμένης λαϊκής κυριαρχίας, της περιορισμένης δημοκρατίας στη χώρα μας. Αυτοί οι δρόμοι που έχουν πραγματικά πονέσει πάρα πολύ την κοινωνία μας μπορούν και πρέπει να κλείσουν μέσα στα προσεχή χρόνια και τότε πραγματικά να γίνει μια αποτίμηση όλης αυτής της περίοδου. Μόνο που αυτό δεν θα γίνει αυτόματα, μόνο που αυτό δεν θα γίνει απ' έξω, μόνο που αυτό δεν θα είναι δώρο κανενός, μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει προφανώς, προφανέστατα, μόνο από την κυβέρνηση, ακόμα και αν ήταν πάρα πολύ καλύτερη από αυτή που είναι τώρα. Χρειάζεται πραγματικά χέρι με χέρι όλοι μας μέσα στην κοινωνία να δώσουμε κουράγιο, αισιοδοξία και ενθάρρυνση σε αυτές τις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις που θα βάλουν τέρμα στις πολιτικές, τις συγκεκριμένες που οδήγησαν εκεί που οδήγησαν και στις κοινωνικές συνέπειες τις βαρύτατες. Φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, πριν από λίγο με πήρε ο Πρωθυπουργός γιατί γυρνάγαν από τις Βρυξέλλες, αυτές τις μέρες η Ευρώπη έμεινε με μείον έναν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία. Ερχόταν, όπως ερχόντουσαν και πάρα πολλά άλλα, που συνέβησαν μέσα σε αυτό τον 1,5 βαθύτατα ιστορικά εμβληματικό χρόνο τον οποίο ζήσαμε. Ερχόταν το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα για το οποίο τους λέγαμε χρόνια ολόκληρα ότι δηλαδή όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελλες, όταν αποσταθεροποιείς ή εθαρρύνεις την αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής με πολεμικές διαιρέσεις, διενέξεις κτλ. Και το ίδιο στη Βόρεια Αφρική, αυτός ο κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι θα θελήσουν να επιβιώσουν ή ακόμα και να διαλέξουν το θάνατο στα νερά της Μεσογείου ή του Αιγαίου αντί να παραμείνουν εκεί
που δεν υπάρχει ίχνος ανάπτυξης, βοήθειας πραγματικής από τις πολιτισμένες λεγόμενες χώρες και από την Ευρώπη φρούριο. Τους το λέγαμε. Δεν θέλανε να το καταλάβουν ή μάλλον τα συμφέροντά τους δεν πηγαίνανε με αυτή την εξέλιξη. Και όμως βρεθήκαν ξαφνικά μπροστά σε αυτές τις πολύ μεγάλες προσφυγικές ροές, οι οποίες θα συνεχιστούν προφανώς, θα υπάρχουν σαν γεγονός και ενδεχομένως θα σφραγίσουν τον 21ο αιώνα. Διότι όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, για κάποιους, για όλους άντρες και γυναίκες εδώ γνωρίζουμε, ότι φτιάχτηκε και μέσα από μεγάλες μεταναστευτικές ροές σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα και προφανώς δεν μπορεί να περιοριστεί από τύχη, από κλειστά σύνορα. Ταυτόχρονα όμως, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της οικονομίας και το θέμα της δικαιοσύνης και της κοινωνικής σύγκλησης πάσχει ατελείωτα και δημιουργούν κρίσεις και ανισότητες τεράστιες, έχουν μπει διλήμματα σταυρικά, τα οποία τα βλέπουν τώρα. Τη μία Κυριακή διαβάζουν ένα αποτέλεσμα στη Μεγάλη Βρετανία και θα προσπαθούν για μέρες και για μήνες ίσως να το ερμηνεύσουν. Μία άλλη εβδομάδα θα κληθούν να συζητήσουν για την TTIP και για την CETA, για τις δύο διατλαντικές συμφωνίες που εδώ και 2 και 3 χρόνια εγκρυπτό και παραβίστο συζητούνται και που με εμπορικές συμφωνίες τα χατές μου, οι οποίες όμως εμπεριέχουν πολύ μεγάλες υπαναχωρήσεις και στο σύνολο των δικαιωμάτων, των κατακτήσεων, της οικονομίας, του πολιτισμού κτλ. Ή βρεθήκανε εξαπίνης υποτίθεται όταν έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία που τον καθοδήγησαν οι πιο επιθετικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και εγκλωβίστηκε μέσα από την Ευρώπη και φτιάχτηκε καινούργιο τείχος προς Ανατολάς πια, ή μία σειρά από προβλήματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο η κρίση χρέους, δεν είναι μόνο η ελληνική περίπτωση, τώρα αποδεικνύεται με καθυστέρηση και ίσως και εμείς να είχαμε λάθος τις εκτιμήσεις μας ως προς το πόσο γρήγορα θα ετίθονταν τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι και πόσο γρήγορα και αντιφατικά όμως ταυτόχρονα θα άρχιζε μια αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη. Ερχόμαστε σε μια κατάσταση 1,5 χρόνο μετά που τίποτα δεν θυμίζει την περσινή, τη θυμόμαστε όλοι, το Γενάρη, το Δεκέμβρη, λίγο μετά, αλαζονία, ευμάρεια, μονολυθικότητα, είστε μόνοι σας και είμαστε 18 και είμαστε 26, είστε τεντέλιδες, μας δημιουργείτε προβλήματα, σαν να έχουν περάσει χρόνια από εκείνη την εποχή, σαν να έχουν περάσει χρόνια. Δεν έχουν περάσει. Σήμερα κανείς δεν μιλάει έτσι στην Ευρώπη. Σήμερα όλοι βλέπουν γύρα-γύρα τους, ακόμα και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές ελίτ που κανοναρχούν αυτή την πορεία προς τα αδιέξοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουν γύρω τους και αντιλαμβάνονται ότι έχουν πέσει οι ίδιοι και πέφτουμε οι ίδιοι, αν δεν υπάρξουν ριζικές, ριζοσπαστικές τομές και αλλαγή πλεύσης, έχουν πέσει μέσα στους λάκους που σκάβανε. Γιατί? Διότι η ακροδεξιά έρχεται σε πάρα πολλές χώρες, έρχεται στην επιφάνεια, κερδίζει δυνάμεις, φέρνει το δικό της ξενοφοβικό, ρατσιστικό και με αυτή την έννοια αντιευρωπαϊκό, με την έννοια των κλασικών αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το δικό της αέρα, εισπράττει, βάζει ατζέντα, διαμορφώνει εναλλακτική πρόταση. Άρα δεν είναι μόνο η αριστερή, η προοδευτική εναλλακτική πρόταση που θα ήταν η φυσιολογική πορεία της ιστορίας για να σταματήσει η στρατηγική της λιτότητας, για να σταματήσει η στρατηγική της Ευρώπης φρούριο, για να σταματήσει η στρατηγική μιας Ευρώπης η οποία παραμένει μόνο σε οικονομικές συνεννοήσεις κορυφών. Αλλά έρχεται και η ακροδεξιά στην επιφάνεια. Και αυτό το αντιμετωπίζουν σαν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, σαν επίσης και αυτό μας ήρθε από τον ουρανό. Έπεσε από τον ουρανό.
Ταυτόχρονα, για να μιλάμε και πιο πολύ και για τα δικά μας, για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, πέρσι τέτοιο καιρό ή και πιο νωρίς, επαναλαμβάνω, όταν μίλαγε για το χρέος, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία με βιώσιμο αυτό το χρέος, σε βλέπανε για τρελό. Θυμηθείτε τις τελευταίες συζητήσεις πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου κτλ, οι οποίοι μέσα στη Βουλή με πολύ μεγάλη επιμονή λέγανε ότι βεβαίως είναι βιώσιμο το χρέος, βεβαίως μπορεί η χώρα να μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης με πλεονάσματα 3,5-4,5% από το 2015 που ήδη το περάσαμε από το 2016 και ύστερα, βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους δανειστές, βεβαίως δεν έχουμε να ζητήσουμε απομείωση, κόψιμο, γενναίο κούρεμα του χρέους. Αυτά λέγανε. Και αυτά είχαν ένα ακροατήριο, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας και σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα ποιος μιλάει αυτή τη γλώσσα? Σήμερα στη συμφωνία αυτή, την κουτσή στραβή ανάποδη, τη συμφωνία που αποτελεί συμβιβασμό, άλλοι το λένε και συνθηκολόγηση για να κερδίσουμε χρόνο ή οτιδήποτε, σε μια συμφωνία όμως που ανοίγει κάποιες δρομές, κάποιους δρόμους, ακόμα και στα θέματα των χρηματοδοτήσεων, σε αυτή τη συμφωνία για πρώτη φορά και με την πρώτη αξιολόγηση έχει μπει το θέμα του χρέους στο τραπέζι και έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα, οι πρώτες αποφάσεις που κατατείνουν σε μια μελλοντική, άμεσα μελλοντική, μιλάω για τα 2-3-4 επόμενα χρόνια, ισχυρή μείωση του χρέους ως απόλυτου μεγέθους, ως ονομαστικής τιμής, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ διαφορετικές πλέον υποχρεώσεις της χώρας. Και αν κάποιος ρωτήσει που είναι αυτή η συμφωνία, ρε παιδιά, δεν τη βλέπουμε. Ένα στοιχείο μόνο θα σας πω. Έχει αποφασιστεί να είναι κάτω από 15% το χρόνο σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας η εξυπηρέτηση του χρέους από πλευράς της χώρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον που μπορεί να κάνει γρήγορα τους πολλαπλασιασμούς. Καταλαβαίνει ότι το μισό από αυτό το 15% επί της ουσίας θα πρέπει να εξυπηρετείται ως κανονικό χρέος, και το άλλο μισό είναι από αυτές τις ομολογιακές εκδόσεις των τριμήνων και εξαμήνων των ανανεούμενων, μέσα από τις οποίες γίνεται η εξυπηρέτηση του χρέους. Είναι ένα πρώτο κατόφλι, ένας κόφτης χρέους που ήδη έχει μπει για την χώρα. Και είναι το πρώτο βήμα για να πάμε σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Και έρχομαι, παραδείγματος χάρη, επίσης στο κρίσιμο ζήτημα των πλεονασμάτων. Ξεκινήσαμε με 0,5, 0,75, 1,5 για τα 2-3 πρώτα χρόνια. Είχαμε και πλεονάσματα. Από αυτά τα πλεονάσματα σας προλέγω από τώρα ότι θα υπάρξουν και κάποιες πολύ θετικές, ας πούμε, εξελίξεις τους επόμενους μήνες για να καλυφθούν απώλειες για όσους επλήγησαν σε σχέση με το ΕΚΑΣ κτλ. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, ενώ μέσα στο 16 ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχουν πλεονάσματα προς διάθεση και θα υπάρχουν πλεονάσματα και το 16 και το 17. Αλλά το 3,5% του 18 και του 19 και ύστερα είναι επίσης μη προσεγγίσιμο επί της ουσίας μέγεθος. Είναι μέσα στη συμφωνία. Και έρχονται, το διαπιστώνετε τον τελευταίο καιρό, από διάφορες πλευρές. Πρώτα απ' όλα από το ΔΝΤ που είπανε για το 1,5-2%, και ύστερα ακόμα και ο κύριος Τουρνάρας, ο πρόεδρος της Τραπέζης της Ελλάδας, χωρίς καμία συμφωνία ή και σύγκληση, επιτρέψτε μου να πω, με την κυβερνητική πολιτική, βάζει το θέμα του 2%. Ίσως και λιγότερο για το 18 και ύστερα. Μπαίνουν πια αυτομάτως, γίνονται οι ελαφρύνσεις και η σχετική συζήτηση. Μα γιατί? Διότι τουλάχιστον σε αυτό πέσαμε μέσα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει με τόσο μεγάλες ανισότητες, με τόσο μεγάλες παθογένειες, με τόσο μεγάλες αδικίες, με τόσο μεγάλη στρατηγική της λιτότητας. Προσπαθήσανε και το κάνανε σε επιμέρους χώρες, και σας το λέω διότι ακούτε τις τελευταίες μέρες να λένε, είπε ο κύριος Καντιδάκης προχθές, είμαστε, λέει, η μόνη χώρα που είναι στο μνημόνιο. Γιατί?
διότι στις άλλες χώρες δεν κάναν μνημόνιο, δίνοντας κάτω από το τραπέζι τις ενισχύσεις εκεί που πάσχαν. Θέλετε να συζητήσουμε για το τραπεζικό σύστημα στην Ισπανία? Θέλετε να συζητήσουμε για την ανανέωση των 2,3 εκατομμύρια ευρώ που είναι το χρέος της Ιταλίας, την ανανέωση που έγινε επί 2 χρόνια στα ομόλογά τους για να μην βρεθεί η Ιταλία, που είναι μία από τις 7 οικονομίες σε κατάσταση πανικού κλπ. Κλπ. Δηλαδή είναι σαφέστατο ότι έχει χρεοκοπήσει αυτή η λάθος συνταγή και στρατηγική. Βεβαίως αυτοί που την είχανε ήτανε σε βάρος της χώρας, διότι συνειδητά θέλανε να οδηγηθεί η χώρα μας σε μία, άλλη την ονομάζουν απικία χρέους, εμείς μπορούμε να αντιπούμε σε μία κατάσταση υποδεέστερη, περιφερειακή, σε μία βαλκανοποίηση, για να συγκρατηθούν και η Ρουμανία και η Βουλγαρία και οι άλλες χώρες που προσδοκούν να μπουν και αυτές στο κλαμπ, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κρατηθούν στα εργασιακά, στα οικονομικά, στα επιδοματικά κτλ. Χαμηλά. Ήταν συνειδητή επιλογή. Και σε αυτή την επιλογή κοντράραμε και θα πρέπει να κοντράρουμε. Αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει με πρωταγωνιστική παρουσία των δυνάμεων της εργασίας, των κοινωνικών δυνάμεων παντού, των λαών. Πρέπει να υπάρξουν ριζικές και ριζοσπαστικές αλλαγές σε πολιτική, στρατηγική, αλλά και στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου. Πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν τα αμέσως προσεχή χρόνια, αν δεν θέλει να βρεθεί, όπως είναι πιθανό να βρεθεί και δεν μπορούμε δυστυχώς από μόνοι μας να το αποτρέψουμε, σε εξαιρετικά μεγάλα αδιέξοδα, σε συγκρούσεις και σε ακροδεξιούς δρόμους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα μπροστά στην οποία σήμερα όλοι στέκονται προβληματισμένοι, άλλοι κλείνουν το γόνι ή ανοίγουν το αυτί για να δούνε τι θα γίνει. Εμείς ήμασταν παρόντες. Εμείς είμαστε παρόντες. Εμείς εννοώ δηλαδή η Ελλάδα, η χώρα μας, η κυβέρνησή της, ο λαός της με τις επανειλημμένες, είτε μέσω των εκλογών είτε μέσω δημοψηφισμάτων, με τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχει κάνει για την επιμονή σε αυτή την πολιτική, διαμόρφωσαν ένα πρωταγωνιστικό ιστορικά ρόλο για τη χώρα μας μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ευρώπη κοιτάνε προς τα δω. Βλέπουνε τις δυσκολίες. Ξέρουνε. Πολλοί από αυτούς μάλιστα αποκαλύπτονται μπροστά στο μεγαλείο της ελληνικής παρουσίας, της παρουσίας του ελληνικού λαού, στο μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα που έχει ανακύψει για τους Ευρωπαίους, δηλαδή για τις προσφυγικές ροές. Ούτε θα μπορούσαν να φανταστούν αυτό το οποίο έγινε και γίνεται με τις δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που περάσανε, που αρκετοί τώρα μείνανε και που ο λαός μας με μια υποδειγματική ιστορικά κουλτούρα φιλοξενίας, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, όχι περιέθαλψε, αλλά με υπερηφάνεια υποδέχθηκε και διαμορφώνει αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, ως λαός καταρχήν, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, και ως αριστερά και ως κυβέρνηση. Διότι φανταστείτε μόνο να υπήρχε μια άλλη κυβέρνηση, που ξέρουμε πολύ καλά ποια θα ήταν αυτή η άλλη κυβέρνηση, ποια δηλαδή ιδεολογίες και ποια αντίληψης μέσα σε αυτό το κρίσιμο χρόνο. Μόνο να το φανταζόμαστε, και καλύτερα που δεν το ζήσαμε ποτέ. Διότι τότε τα τάγματα που τώρα είναι και στην ομοιρία της δίκης δεν θα ήταν στην ομοιρία της κοινωνικής αράς και απαξίωσης που είναι τώρα, και στην ηγεμονία της άποψης, της αλληλεγγύης, της βοήθειας. Θα ήταν ελεύθερη έξω σαν μακρύ χέρι του κράτους ή και της τότε κυβέρνησης, και θα είχαν διαμορφωθεί συνθήκες βαθύτατου κοινωνικού διχασμού, για να μην πω τίποτα πιο σοβαρό. Και μόνο αυτό, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη, το οποίο το αποφύγαμε ως χώρα αυτό τον 1,5 χρόνο, είναι ικανό από μόνο του να δημιουργήσει μια συνείδηση ανοχής, συνένεσης, συμπάθειας, συστράτευσης,
κριτικής προς την κυβέρνηση, αλλά μια στάση που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το παραιτηθείτε και φύγετε για να έρθουν αυτοί που απολύουνε, που απολύανε, για να έρθουν αυτοί που οδήγησαν στα χρέη, για να έρθουν αυτοί που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Ταυτόχρονα βέβαια ο λαός μας έχει την απέτηση και για κοινωνική δικαιοσύνη και για δικαιοσύνη πραγματική. Και έχετε δει τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται μέσα και από την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, όπου έρχεται στην επιφάνεια το όζον περιβάλλον του τριγώνου της διαπλοκής, τράπεζες, μίντια, κόμματα, που για πάρα πολλά χρόνια μέσα από τα θαλασσοδάνια το ένα χέρι ένιβε τ' άλλο για να στηρίζουν και να επιβάλλουν τις μνημονιακές πολιτικές, να γεμίζουν τις τσέπες τους και να στέλνουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Προσπάθεια λοιπόν και σε αυτό το τομέα. Και πρέπει να είμαστε ευθύς, ειλικρινείς και φερέγγιοι προς το λαό ότι αυτό το δρόμο θα τον ακολουθήσουμε και πραγματικά θα πληρώσουν όλοι αυτοί, είτε πρόσωπα, είτε δυνάμεις, είτε στρώματα που φέρανε τη χώρα εκεί που τη φέρανε και που μέσα στην κατάσταση της τροκοπίας τα προηγούμενα 5 χρόνια ήτανε και πάλι από την πλευρά των κερδισμένων. Και πάλι. Όταν δεν σας δίνανε, όταν δεν μας δίνανε το ελάχιστο δάνειο σε μια μικρή επιχείρηση για να επιβιώσει, την ελάχιστη στήριξη σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, όταν δεν κάνανε την ελάχιστη συσάχθεια για οικογένειες που μείνανε χωρίς τα εισοδήματα και χωρίς τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε δάνεια, κόκκινα και άλλα. Όταν ήμασταν σε αυτή την εποχή, την ίδια ώρα, μπουκώνανε με δανειοδοτήσεις χωρίς κανένα εχέγγυο και εξασφάλιση αυτές τις ομάδες που προηγούμενα σας είπα. Γι' αυτό και η τόσο μεγάλη στήριξη. Γι' αυτό και τα κανάλια και τα δελτία των 8 και όλα αυτά που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο μανιακά κυριολεκτικά, πολύ περισσότερο από το δούλιο του ή από πολιτικές δυνάμεις της δεξιάς και τα λοιπά, εναντίον και προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν τον κόσμο, να έχει σκυμμένο το κεφάλι, να ανεχθεί και να αποδεχθεί τη μοίρα του. Γι' αυτό το κάναν. Αλλά αυτό θα σταματήσει. Αυτό ήδη σε μεγάλο βαθμό σταματάει. Διότι δεν υπήρχε πριν από 14 μήνες ΕΡΤ και δημόσια ραδιοτηλεόραση, διότι μέχρι πριν από λίγο όλα τα κανάλια, κάποια από αυτά το βλέπετε, μεγάλα και μικρότερα, που παραπέουν οικονομικά, διότι δεν μπορούν πλέον εξόφθαλμα να συνεχίσουν τις ίδιες γραμμές στήριξης, είναι σε μια δεινή κατάσταση, ενώ δεν ήταν έτσι πριν από χρόνια, και γιατί θα γίνει και ο διαγωνισμός για πρώτη φορά για τις άδειες στο τηλεοπτικό σήμα και όχι μόνο στην ψηφιακή εποχή. Και διότι με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται και ένα αίσθημα δικαίου μέσα στον κόσμο που επί 25 χρόνια ανεχθήκαμε ένα καθεστώς παρανομίας ασύλληπτο σε αυτό τον τομέα. Χωρίς να υπάρχουν άδειες, χωρίς να υπάρχει νομιμότητα, χωρίς να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση. Φίλες και φίλοι, ο οδικός χάρτης στα πρώτα του σημεία αυτής της δύσκολης συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί. Ήταν η ανακεφαλαίωση, ήταν το ότι μπήκε το χρέος πάνω στο τραπέζι, ήταν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα, ακόμα και επώδυνες αλλαγές κάποιες από αυτές, όποια προσπάθεια κι αν έγινε έτσι ώστε να είναι κοινωνικά και ταξικά προσανατολισμένες και να μην είναι ισόπεδες, αλλά ήταν μια επιλογή και είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν λέω είμαστε υπερήφανοι, θα ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα, για τις προσπάθειες που γίνανε αυτούς τους μήνες ακόμα και σε αυτό τον τομέα. Πριν από 2 ώρες ρωτήσανε τον κύριο Ντάιζενμπλουμ ότι τι θα γίνει που η συμφωνία με την Ελλάδα έχει περισσότερους φόρους, είναι τεροβαρή σε σχέση. Και λέει, ρωτήστε την ελληνική κυβέρνηση, μας έριξε τον μπαλάκι. Τι υπονοεί και τι εννοεί, και το γνωρίζουμε όλοι. Η απέτηση ήταν με τη συμφωνία του καλοκαιριού και ύστερα με τους εφαρμοστικούς νόμους να πατηθούν τα γνωστά κουμπάκια
για οριζόντια μείωση και μάλιστα στη μάζα, στο κατώτερα, σε συντάξεις, μισθούς, απολύσεις, πράγματα, αυτό που λένε δαπάνες. Είναι η έμπειχη λέξη για... Και λένε η ελληνική κυβέρνηση διάλεξε δυστυχώς φορολογία αντί για δαπάνες. Δεν είμαστε ευτυχείς που μπήκανε ή που υπάρχουν ή που επιβιώσανε φόροι για τους οποίους είμαστε χρεωμένοι ιστορικά, αν όχι να τους καταργήσουμε ενώ τον έφυγε. Τουλάχιστον να είναι μόνο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτά τα ξέρουμε πολύ καλά. Δεν ξεχνάμε τίποτα από όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε ευτυχείς για μια επιλογή κατ' οικονομία που κάναμε προς αυτή την πλευρά, δηλαδή της ανάπτυξης της φορολογικής δυνατότητας αντί να κόψουν μισθούς, συντάξεις κτλ. Αλλά ήταν και είναι μια κοινωνικά προσανατολισμένη επιλογή. Και τώρα είμαστε μπροστά στην ανάγκη να στηριχτούν τρεις μεγάλοι πυλώνες. Αν βάλουμε ως τέταρτο τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση κτλ. Που είναι πάντοτε παρόντα μεγέθη σε κάθε προσπάθεια που γίνεται αναπτυξιακή της χώρας, μιλάμε για τρεις μεγάλους πυλώνες που στηρίζουμε την προσπάθειά μας από εδώ και πέρα και που έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ο πρώτος ήταν ο οικονομικός αναπτυξιακός, με τον αναπτυξιακό νόμο που πέρασε, με άλλα πέντε νομοσχέδια που έρχονται προσανατολισμένα. Ανάπτυξη όχι γενικά και αόριστα, ανάπτυξη προσανατολισμένη για να κερδίζουν από την ανάπτυξη το 50, το 60, το 70%, όχι το 1%. Αν δείτε τις λίστες, η κουβέντα αυτή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στη Βουλή. Αν δείτε τις λίστες του πού πήγαν οι προηγούμενοι τρεις αναπτυξιακοί νόμοι, σε ποιες εταιρείες, ποιοι τελικά πήρανε, ποιοι τελικά ωφελήθηκαν, δεν έχει καμία σχέση με τον λαό, με τον κόσμο, με τις ανάγκες, με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, με το νέο παραγωγικό μοντέλο, με τον πρωτογενή τομέα, με τη μικρή επιχείρηση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία. Ξέρετε, λόγω και της παρουσίας μου στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια, έχω μάθει πως είναι πολύ σημαντικό να παραπέμπουμε και να μιλάμε με στοιχεία όταν λέμε κάτι. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι θέματα στα οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει, να συζητήσει, να διερωτηθεί, να τα αμφισβητήσει, αλλά είναι έτσι. Ας πάρουμε λοιπόν τους αναπτυξιακούς νόμους τους προηγούμενους, ενώ και μέσα στην κρίση. Δύο προσπάθειες είχαν κάνει και ας βάλουμε με αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και με αυτά που έρχονται για το πλαστικό χρήμα, για τα λαθρεμπόρια, για τα ακεφάλαια, τα αδήλωτα, για τις δημόσιες συμβάσεις και τον τρόπο ας πούμε που θα γίνονται συνολικά, για τους ελέγχους. Είναι ένα πακέτο ολόκληρο προσπάθειας, όχι απλά προς τους μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού ή και κάποιους του εσωτερικού, ώστε να αισθάνονται αυτό που λέμε μια ασφάλεια για 7 ή 10 χρόνια σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος. Τα γνωστά, δηλαδή τα έχουμε μάθει και οι μη οικονομολόγοι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια συνολική προσπάθεια ώστε να αναμοχλευτεί η ελληνική κοινωνία, η παραγωγή, να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μέσα από το ΕΣΠΑ που το πήγαμε στο 98% το 2015, που και τώρα επίσης μέσα στο 16 θα πάει πάρα πολύ ψηλά, να γίνει, είναι μια συνολική προσπάθεια πραγματικά οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας σε όλα τα επίπεδα να δώσουν το παρόν, να δώσουν το έναυσμα και με ένα στόχο, την ανεργία. Δηλαδή η απασχόληση πλέον είναι μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος. Δεν είναι ανάπτυξη για αυτούς που θα βγάλουν την επόμενη γενιά των χρημάτων στο Λουξεμβούργο, στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ και στην Ελβετία. Είναι μια ανάπτυξη η οποία έχει και συγκεκριμένο στόχο, μετρήσιμο, μια γρήγορη παρέμβαση στο μείζον, στο κορυφαίο ζήτημα. Είναι προφανώς το κορυφαίο ζήτημα, όχι μόνο γιατί αφορά μόνο τους νέους, διότι δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλες τις ηλικίες, δηλαδή στο θέμα της ανεργίας και στην ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης σε όλο τον τομέα, σε όλες τις πλευρές της πραγματικής οικονομίας. Και δεύτερος τομέας είναι το κοινωνικό κράτος. Είδατε το 15% για τη ΔΕΗ. Είναι το πρώτο βήμα, δειλό βήμα.
αλλά είναι μια πραγματική μείωση. Πέρασε, ψηφίστηκε το πρωί το συνολικό πλάνο και η επέκταση του σχεδίου της κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου που η συντρόφισσα Θεανόη Φωτίου προείσταται, που μέχρι τώρα ήταν δειγματοληπτικό, θα μπορούσε να πει κανείς αν δει τα νούμερα, τώρα γίνεται πιλωτικό, αφορά ένα 10-15% και στην εξέλιξή του μέσα στο 16-17 θα πιάσει όλες τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες. Προχωράμε λοιπόν και σε αυτό το τομέα, στον κοινωνικό τομέα, θα ληφθούν και λαμβάνονται μέτρα σημειακά και εκεί πάσχουμε πολύ και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ και η οργάνωση, το κόμμα, αυτό το μέρος της κοινωνίας, το ευαίσθητο και στρατευμένο για να φέρνει αυτά τα μικρά πολλές φορές που καμιά τρόικα δεν τα σταματάει ή που καμιά έλλειψη χρήματος δεν τα υπονομεύει, αλλά που δεν τους δίνουμε τη σημασία που πρέπει και δεν τα θεραπεύουμε όταν πρέπει. Και μένει ο κόσμος, ο λαός, εμείς, οι οικογένειές μας, με το παράπονο ότι ενδεχομένως δεν τα φουγκραζόμαστε. Μία μεγάλη μάχη λοιπόν και σε αυτό το τομέα. Κάναμε το μεγάλο βήμα για τα 2-2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Ήταν μεγάλο βήμα. Πριν καν να αλλάξουν οι ηγεσίες στα νοσοκομεία, που χρειάστηκε ένας χρόνος και για να αλλάξουν και αλλάζουν ακόμα τώρα. Είναι μεγάλο βήμα αυτό στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, Έλληνες αλλά και μετανάστες ακόμα και πρόσφυγες, να έχουν όντας ανασφάλιστοι, επειδή μπήκαν είτε στη μακροχρόνια, είτε στην αργή ανεργία, είτε στην αρχή τα παιδιά που δεν βρίσκουν δουλειά, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και στο υψηλό, στο νοσοκομιακό επίπεδο, δηλαδή όχι μόνο στην πρώτη φροντίδα, μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή μέσα στην υγειονομική περίθαλψη. Ήτανε και είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, για το οποίο επίσης είμαστε ικανοποιημένοι. Σας λέω, δεν θα ακούσετε σήμερα ούτε από εμάς ότι είμαστε και υπερήφανοι. Μόλις και κάνουμε τα πρώτα βήματα, αφού κερδίσαμε χρόνο μέσα από την αξιολόγηση. Διότι θα κριθούμε στο χρόνο, διότι χρειαζόμαστε χρόνο, διότι η κοινωνία χρειάζεται χρόνο, διότι διεξάγεται πόλεμος, διότι οι αντίπαλοι είναι πάρα πολύ δυνατοί σε όλα τα επίπεδα, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ δυνατά σε όλα τα επίπεδα, μέσα και έξω από τη χώρα, και χρειαζόμαστε χρόνο. Και θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Παντού να το κάνουμε κατανοητό. Και θα γίνει κατανοητό διότι είναι σοφός ο λαός μας, εάν πιστεί όμως ότι δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους. Και ότι αυτό το χρόνο δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε ίδιοι με τους άλλους ή για να καμφθούμε ή για να πάμε σε μέσους όρους ή για να κάνουμε μια νέα διαπλοκή ή μη λέω ανατριχιαστικά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μας αφορούν ούτε ως προδιάθεση ούτε ως κουλτούρα, αλλά επειδή εξουσία είναι εξουσία και επειδή όλα τα προβλήματα της χώρας μας τίθενται εξυπαρχή σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας. Πρέπει να έχουμε τη συντροφική κριτική, την ένσταση, την πίεση, το μαζικό κίνημα που να διεκδικεί με μέσα εμάς σε όλες αυτές τις εκφάνσεις των διεκδικήσεων, έτσι ώστε πραγματικά ο κόσμος να αντιληφθεί ότι κερδίζουμε χρόνο για να κερδίσουμε μαζί του και με τη χώρα το στοίχημα για το παρόν και το μέλλον. Και ότι δεν κερδίζουμε χρόνο είτε για να μείνουμε σε υπουργικούς στόχους είτε άλλα τα οποία μας λένε διάφοροι. Τρίτος τομέας, τρίτος πυλώνας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μεγάλες θεσμικές δημοκρατικές τομές για τη χώρα. Δεν μπορεί να κλείσουμε αυτό τον κύκλο που είναι μεγαλύτερος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πια, χρονικά. Αυτό τον κύκλο της βαθιάς κρίσης που τα έφερε τα πάνω κάτω στη χώρα μας, παραμένοντας στα ίδια στερεότυπα, στις ίδιες συμβάσεις και στους ίδιους θεσμούς που είχαν οργανωθεί στη μεταπολίτευση και ύστερα, αρκετοί από αυτούς πολύ ικανοποιητικοί για εκείνα τα χρόνια, που όμως τώρα έχουν παρακολουθήσει κατά αναλογία, έτσι λέγεται, την κρίση και τα μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να βάλουμε και εκεί να υπάρξει το αποτύπωμά μας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτό το τομέα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί με τον εαυτό μας.
και με όλους. Διότι δεν είναι ένας τομέας όπου η κυρία Λαγκάρ, ο Τόμσεν, ο Σόιμπλε, ο Κοστέλο και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης, μέσα σε εισαγωγικά αυτά, κανοναρχούν ή που παίρνουν τηλέφωνο και λένε αν δεν περάσει αυτή η τροπολογία μετά από δύο μήνες η δόση κτλ. Όλα αυτά δηλαδή που συμβαίνουν με τις επιπτώσεις τους στους δύο πρώτους τομείς, τον οικονομικό, αναπτυξιακό και στον κοινωνικό, δεν έχουν αυτή την πέραση, δεν έχουν αυτή την υπαγόρευση, την επιτήρηση στον τομέα το θεσμικό, τον δημοκρατικό, των αλλαγών, του εκλογικού συστήματος, της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Εκεί είμαστε μόνοι μας, με τον εαυτό μας, με την ιστορία μας, με τον λαό, με την κρίση και θα αναμετρηθούμε σε αυτό το επίπεδο. Και με αυτή την έννοια, η απόφαση πριν από τρεις μέρες που πήραμε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα εισηγηθούμε και θα εργαστούμε, και κρατήστε το επίσης αυτό που σας λέω, για να γίνει άμεσα νόμος του κράτους, δηλαδή να ισχύσει αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές η απλή αναλογική, είναι μια απόφαση ιστορικής σημασίας, η οποία διαμορφώνει ακριβώς μια τομή και στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Έχουν καταρρεύσει τα στερεότυπα που παρακολουθούσαν αυτή τη συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε πολλοί από εσάς, άντρες και γυναίκες, όταν συζητάγαμε για τους εκλογικούς νόμους και τι μας αντιτείναν κτλ. Λέγανε είστε μικροί, γι' αυτό θέλετε να πιάνε αναλογική, για να υπάρξετε κι εσείς, να μπείτε κι εσείς. Ακυβερνησία, τι θα γίνει, κυβερνήσεις συνεργασίες με ποιους, με ποιες προγραμματικές βάσεις, πολυκομματισμός μέσα στη Βουλή υπάρχει, δεν υπάρχει. Περάσαμε καμιά σαρανταριά χρόνια με τρία κόμματα στη Βουλή που κατά καιρούς γινόταν τέσσερα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα πως η κρίση ήταν και είναι ο ενδριουλκός μιας νέας κατάστασης, μιας νέας αφετηρίας που ελπίζουμε να είναι πάρα πολύ καλύτερη για όλο τον επόμενο αιώνα και για τη χώρα μας. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως είναι έτσι τώρα αυτή η κατάσταση? Μέσα σε πέντε χρόνια γίνανε 5-6 κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλο το φάσμα, έτσι. Ακόμα και εμείς έχουμε κάνει δύο κυβερνήσεις συνεργασίας με μια πολιτική δύναμη που τη σεβόμαστε και μας σέβεται και προχωράμε από κοινού χωρίς να έχουμε προγραμματικό ντοκουμέντο κοινό. Δεν έχει συνομολογηθεί, ούτε προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Έχουμε τη γενική οπτική, τη γενική κατεύθυνση, την αντίθεση στις πολιτικές που είχαν ασκηθεί, την προσπάθεια για περισσότερο κοινωνικό μέτωπο και πρόσημο και πορευόμαστε. Θέλω να το πω ως ακραίο ίσως δείγμα, όχι ως υπόδειγμα για το μέλλον, αντιλαμβάνεστε. Αλλά έγινε. Δηλαδή μέσα στην ίδια τη ζωή γίνανε πράγματα από όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα στη Βουλή τώρα ξέρετε πόσα κόμματα υπάρχουν. 8 που μπήκαν επίσημα και άλλα 3 που μπήκαν δια των 8. Μόνο με εμάς είναι και οι φίλοι και σύντροφοι οικολόγοι. Η Δημάρ είναι με τους άλλους, η χριστιανοκοινωνική τέτοια. Είναι 11 αρχηγοί κομμάτων. Θέλουμε 6 ώρες για να γίνεται πρώην ημερησία συζήτηση στη Βουλή. Και με το 3% εννοώ που υπάρχει. Ήταν και δύο δυνάμεις στα πρόθυρα να μπουν στη Βουλή. Άρα, επίσης μεγάλα θέματα που πλέον έχουν αναφορά στο Σύνταγμα μπορούν να θεωρηθούν υπερόρημα. Παραδείγματος χάρη, το ζήτημα των δημοψηφισμάτων. 40 χρόνια ήταν ένα ταμπού. Πέρσι τρελαθήκαν. Γιατί, ας πούμε, να μιλήσει ο κόσμος, θα υπάρχει αποχή. Ψάχναν το Σύνταγμα να δούνε πόσο τις εκατό χρειάζεται συμμετοχή ή δεν χρειαζόταν. Γιατί να μην υπάρχει δυνατότητα των λαϊκών δημοψηφισμάτων? Γιατί να μην υπάρχει εγκάρσια και στο τοπικό, στο περιφερειακό και στο κεντρικό, στο δημόσιο χώρο δηλαδή, η δυνατότητα μεγάλα, σοβαρά ζητήματα, κοινωνικά και άλλα να τίθεται στη δοκιμασία της γνώμης του λαού. Και βεβαίως θέματα όπως η διασφάλιση κατελάχιστον, επιτρέψτε μου την έκφραση, των θεμάτων ενέργειας, νερού και άλλων συνταγματικά σε σχέση με το δημόσιο
χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους, διότι χρειάζεται ακόμα και αυτά πλέον και απεδείχθη να τα θωρακίσει. Έτσι, δεν είναι κάτι το τυχαίο. Χρειάζεται να αντικρούσουμε την επίθεση που θα έρθει για μια νεοφιλελευθεροποίηση του συντάγματος, για μια συνταγματοποίηση του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Θα πρέπει να αντισταθούμε στην προσπάθεια που θα γίνει να ξαναφέρουμε το ζήτημα, παραδείγματος χάρη για το άρθρο 16 από τα πανεπιστήμια, και θα πρέπει από την πλευρά μας πρωταγωνιστικά να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στα προνόμια ή στο πώς εφαρμόστηκαν άρθρο 86 και άλλα για υπουργούς, για βουλευτές κτλ, ασυλίες και άλλα πράγματα τα οποία έχουν τεθεί από πάρα πολλές πλευρές και τη χάνουν μια σεβλήτατη συνένεση. Και υπάρχει και σειρά άλλων θεμάτων, η συνταγματική αναθεώρηση που θα κρατήσει αρκετούς μήνες η δημόσια συζήτηση που τα περιλάβουν και που θα διαμορφωθούν αυτές οι συνενέσεις έτσι ώστε η επόμενη Βουλή με σφραγίδα της σημερινής Βουλής να είναι αναθεωρητική. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη επίσης τομή που θα αποδεικνύει ότι η επιμονή μας να μείνουμε στο γήπεδο και να μην πάμε στην εξέδρα, η επιμονή μας να δώσουμε μάχες εκ του συστάδου, υποχωρώντας, κρατώντας μετερίζια, φτιάχνοντας καινούργιες σκοπιές. Αυτή η επιμονή είχε και έχει σημασία και όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για την ιστορική διαδρομή αυτού του κόσμου. Σας έλεγα ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση θα πιάσει, ας πούμε, κάποιους μήνες και τη συζήτησή της υπάρχουν οι πρόνοιες μέσα από το Σύνταγμα γι' αυτό. Δεν είναι το ίδιο με τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος θα ψηφιστεί το επόμενο 15ήμερο από τη Βουλή. Μέχρι τις 20 Ιουλίου θα έχει ψηφιστεί ο εκλογικός νόμος. Και όσοι πιστοί θα προσέλθουν. Η δυνατότητα να έχουμε από τώρα 200 έτσι ώστε να τροποποιηθεί όλο το πολιτικό σκηνικό και να αλλάξουν όλοι οι πολιτικοί σχεδιασμοί που θέλανε παρέθεση την αριστερά μία, δύο, τρεις φορές μανιασμένα μέσα σε 1,5 χρόνο, αυτοί οι σχεδιασμοί θα πάνε στην άκρη. Αλλά ακόμα κι αν δεν το πετύχουμε και κάθε πολιτική δύναμη, ιδιαίτερα της αριστεράς, θα πάρει τις δικές της ιστορικές ευθύνες, αν στο όνομα οποιοδήποτε σεβαστού προσχήματος όμως τελικά δεν ψηφίσει, αλλά ακόμα κι αν δεν πετύχουμε το 200, θα είναι ήδη για τις μεθεπόμενες εκλογές και για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, θα είναι ήδη τροποποιημένος ο σημερινός πολιτικός χάρτης. Και κοντά σε αυτά, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα θεσμικά, τα μεγάλα, τα ψηλά, μετά και από το Σύμφωνο Συμβίωσης, μετά τις παρεμβάσεις που κάνουμε για το σοφρονιστικό σύστημα και θα γίνουν και άλλες πολύ πιο γενναίες και γίναν ήδη γενναίες και μας καταγγέλνουν γιατί έχουν αποσυμφορηθεί έστω κατά 15% οι φυλακές, θα υπάρξουν παρεμβάσεις θεσμικές, δημοκρατικές, ανθρωπιστικές σε όλα τα επίπεδα. Επιτρέψτε μου να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η διαδρομή, αυτή η πορεία έχει έναν ακόμα σταθμό. Εμείς έτσι θα το πηγαίνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά για το λαό μας αυτά τα δύσκολα χρόνια. Έχει το σταθμό της συζήτησης για τις εργασιακές σχέσεις στην επόμενη, στη δεύτερη αξιολόγηση. Μη ζούμε με το άγχος ότι αυτό που γίνεται τώρα θα επαναλαμβάνεται κάθε 3-4 μήνες. Η συμφωνία, ένα από τα καλά που είχε, 3-5 καλά έναντι άλλων κακών, δυσχερών ή καταναγκαστικών, πάντως ένα από τα καλά ήταν πως ήταν εμπροστοβαρής. Αυτό τι σημαίνει, το ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στην πρώτη αξιολόγηση που είναι τώρα πέρασε περίπου το 60-80% ανατομέα των δεσμεύσεων που υπήρχαν για την τριετία. Και άρα από τώρα φτιάχνουμε και το μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα και τα άλλα. Φτιάχνουμε, ας πούμε, το δρόμο, έχει γίνει η ανακεφαλαίωση κτλ. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει όμως ένα αγκάθι σοβαρό παραμένον, το οποίο έχει να κάνει με τα εργασιακά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι εύκολο, όπως φέρνανε πέρσι για αυτό το ζήτημα στο τραπέζι, κυρίως από πλευράς του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, απαράδεκτα πράγματα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, πιστεύω όχι μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς, δεν είναι εύκολο πλέον να τα φέρνουμε και ως προτάσεις.
Δεν είναι τυχαίο ότι όπως σας έκανα υπενιγμό προηγούμενα για τον Στουρνάρα που πρώτος έβαλε το 2% πριν να το πει καν ο Πρωθυπουργός, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΕΒ όταν υποδεχθήκαμε τον Γιουγκέρ προχθές στο Μέγαρο Μουσικής από μόνοι τους είπε προς Θεού εμείς όχι μαζικές απολύσεις, όχι τι άλλο είπε, από, και συμβάσεις είναι ανοιχτοί για συμβάσεις. Αυτοί θέλουν άλλο συνδικαλιστικό νόμο σίγουρα και θέλουν και το όπλο του Λοκάου. Επίσης, το κατάλληλο. Αλλά σπεύσαν από μόνοι τους σε δύο από τα τέσσερα ζητήματα, τα οποία είναι κεντρικά ζητήματα, δηλαδή συλλογικές συμβάσεις και το ζήτημα των μαζικών απολύσεων, των ελεύθερων απολύσεων όπως το λένε, να πάρουν θέση ενώπιον μάλιστα των θεσμών. Πιστεύω ότι στο σύνολο αυτών των θεμάτων, εάν πάμε με μια τεκμηριωμένη επιθετική πολιτική και με τη στήριξη ενός πραγματικού μαζικού κινήματος, ρωμαλαίου κινήματος, όχι μόνο δεν θα περάσουν αυτά τα οποία ενδεχομένως κάποιοι θα ξαναζητήσουν, αλλά θα μπορέσουμε να βάλουμε και το λιθαράκι για να επιδιορθωθεί, χρησιμοποιώ αυτή την πολύ επιεική και αδόκιμη λέξη, το νυν υπάρχον εργασιακό καθεστώς, το οποίο σε πολλές περιοχές της οικονομίας είναι πολύ χειρότερο και άτυπο και προσωπικό και προσβλητικό και ανισότιμο από αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν αν περνάγανε τα μέτρα τα οποία διεκδικούν από την πλευρά τους κάποιες ακραίες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά με αφορμή τη συζήτηση που θα γίνει να ανοίξει όλο το θέμα των πραγματικών όρων που υπάρχουν μέσα στις συνθήκες εργασίας, μέσα στους χώρους δουλειάς και να ανασυνταχθούν οι εργασιακές σχέσεις, να υπάρξουν πραγματικές συλλογικές συμβάσεις, να υπάρξει πλαίσιο διεκδικήσεων χωρίς να μπορεί κάποιος να απειληθεί, να υπάρξουν όποιες αλλαγές υπάρξουν και γίνουν, να είναι πραγματικά με τις καλύτερες ευρωπαϊκές συνθήκες και νόρμες, όχι εννοώντας τίποτα καινούργια πράγματα ελαστικοποίησης και άτυπων μορφών, αλλά τα πιο παραδοσιακά, τα πιο σφιχτά, τα πιο αξιακά πρότυπα της εργασίας που έχουν υπάρξει ως κατακτήσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι λοιπόν μια μεγάλη μάχη την οποία μπορούμε να δώσουμε και την οποία θα δώσουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι δυσκολίες αυτών των συζητήσεων και των συμφωνιών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ευτυχώς δεν γνωρίζουν όλοι όλα. Δηλαδή το τι φέρνουν και σε τι πιέζουν και στο τι τελικά γίνεται. Σας το λέω με αφορμή το ότι το Σεπτέμβρη πάντοτε γνωρίζουμε πως είναι ο μήνας που γυρνάμε από όποιες μικρές πια διακοπές ή ανάσες, οι οικογένειες και προσπαθούν να κάνουν την ανασύνταξη με τα παιδιά και βρίσκονται μπροστά σε καταστάσεις να λείπουν δάσκαλοι, να λείπουν βιβλία, να λείπουν θα είμαστε εντάξει, δεν θα υπάρξει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και δεν θα θέλαμε να υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία εμείς θα βλέπουμε πρώτα από αυτούς. Θα θέλαμε ήδη να είχαν γίνει 20.000 παραδείγματος χάρη διορισμοί εκπαιδευτικών που να προσθέσουν δυναμικό μέσα στον πιο κρίσιμο παραγωγικό τομέα που είναι η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και θα θέλαμε και άλλα. Πλην όμως σε αυτά στα οποία μπορούμε και μπορεί η κυβέρνηση να ανταπεξέλθει με τα μέσα που έχει, θα είναι σε μια κατάσταση τόσο καλή που να μπορεί με μια ψυχραιμία, με μια ηρεμία, χωρίς την περιδίνηση της οικογενειακής, της ατομικής ή της συλλογικής κατάθλιψης, η οικογένεια να τα αντιμετωπίσει από το Σεπτέμβρη και ύστερα. Θα περάσει το καλοκαίρι έτσι όπως το προδιαγράφουμε, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς προβλήματα. Κανείς δεν το γνωρίζει. Και δεν μιλάω τώρα για την οικονομική, την κοινωνική ή τη θεσμική διάσταση για την οποία σας μίλησα. Μιλάω για άλλα. Μιλάω για αυτά, παραδείγματος χάρη, που συνέβησαν πέρσι το καλοκαίρι, ενώ
στη γειτονιά μας. Ξέρετε, το έχουμε πει επανειλημμένα στη Βουλή, ότι δεν υπήρχε ούτε ένας διεθνής οργανισμός, πόσο μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΗΕ κτλ. Που να κάνουν εκτίμηση ότι οι μεταναστευτικές προσφυγικές ροές πέρσι θα ήταν μεγαλύτερες από το διπλάσιο του προηγούμενου έτους, που ήταν 75.000 και η εκτίμηση ήταν ότι θα μπορούσαν να φτάσουν 150-160. Και κάναμε εναγώνια προσπάθεια για να ανταπεξέλθουμε σε μια τόσο μεγάλη ροή. Περάσαν 847.000. Δεν είναι να δούμε τώρα αν πρόκειται περί αβελτηρίας, περί έλλειψης εκτιμήσεων από αυτές, σας λέω, όλες τις διεθνείς δυνάμεις, ή αν ο Ερντογάν παίζει παιχνίδι, ανοίγει, κλείνει, στρόφιγγα. Δεν μιλάω για το παρελθόν, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω για το παρόν και για το μέλλον. Ή δημιουργούν καταστάσεις επίτηδες για τη χώρα μας, ή εκβιασμούς προς την Ευρώπη, ή είναι συμψηφισμοί και αντίμετρα για, για ένα κουρδικό κράτος που ενδεχόμενα στα νότιο-ανατολικά της Τουρκίας μπορεί να αναπτυχθεί και έχουν υποσχεθεί κάτι τέτοιο μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι να κάνουμε αυτή την ανάλυση αυτή τη στιγμή, επακριβώς. Πλην όμως, πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η επικινδυνότητα, η διακινδύνευση και μάλιστα μετά από το κλείσιμο των συνόρων το οποίο μας έχουν επιβάλει, διότι αυτή είναι η ουσία, μην κοροϊδευόμαστε, κατατείνει ή θα μπορούσε οριακά να φτάσει στο σημείο να υπάρξει επικινδυνότητα η χώρα μας να γίνει η Ορδανία της Ευρώπης, δηλαδή ένα μεγάλο hot spot. Διότι η Ορδανία έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες σε πληθυσμό 7,5 εκατομμύρια. Και δεν την βοηθάνε την Ορδανία, σάντουιτς, νερά, οικονομικά τέτοια, δεν κάνουν project αναπτυξιακά, ούτε προσπάθειες για ενσωμάτωση, ούτε να τους αποφορτήσουν. Παραμένουν, είναι μια εστία καθησύχασης για την ευμάρεια των υπολείπων. Σε αυτή την εξέλιξη προφανώς και δεν θα ανεχθούμε να φτάσουμε και ελπίζουμε πως δεν θα φτάσουμε. Πλην όμως θα πρέπει να δυναμώσουμε πραγματικά την προσπάθειά μας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για ένα νέο, σύγχρονο, ρωμαλαίο, φιλιρηνικό κίνημα. Αυτή είναι η βάση. Δηλαδή, εάν από όλες τις χώρες και τους λαούς που μπορούν και από εμάς που είμαστε στην εμπροστοφυλακή, δεν υπάρξει αυτή η τάση για πραγματική βοήθεια, αλληλεγγύη, ανάπτυξη, στήριξη, σταθερότητα, σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή για το σταμάτημα των πολέμων, στη Βόρεια Αφρική και την Υποσαχάρια, έτσι ώστε ο κόσμος με τα παιδιά του να μένει εκεί που γεννήθηκε, διότι ο άλλος προτιμάει να μείνει στη σπηλιά του Αφγανιστάν παρά να κάνει τα χιλιάδες χιλιόμετρα για να περάσει δήθεν στην πολιτισμένη Ευρώπη. Δεν πρόκειται περί αυτού. Απλώς εκεί είναι σίγουρος ο θάνατος, ενώ εδώ είναι πιθανός. Αυτό είναι το δίλημα που τους μπαίνει. Αν δεν άρουμε αυτό το δίλημα από τον κόσμο αυτό, από τα εκατομμύρια αυτούς τους ανθρώπους, με μια δυναμική προσπάθεια βοήθειας προς αυτές τις χώρες και για να σταματήσουν οι πόλεμοι, τότε πραγματικά, σας είπα προηγούμενα, και ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά και εμείς, μπορεί να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Και αυτή τη συνείδηση θα πρέπει να την έχουμε όλοι, να τη συζητάμε ψύχρεμα και αποφασιστικά. Είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος. Δεν υπήρξαμε ούτε μια στιγμή μέρος του προβλήματος. Ήμασταν και είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, στην πρώτη σειρά των δυνάμεων που εργάζονται και αγωνίζονται για αυτή τη λύση. Και θα πρέπει με αυτή την υπερηφάνεια, με αυτό το κουράγιο, να επικοινωνούμε και διεθνώς να δημιουργήσουμε αυτή την κατάσταση που θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή. Διότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να αναπληρωθεί από καμία άλλη προσπάθεια. Όπως επίσης, δεν πρέπει απλά να παρακολουθούμε τι θα γίνει με τις εμπορικές συμφωνίες που σας είπα προηγούμενα. Επί της ουσίας υπονομεύουν το σύνολο των εργασιακών και θεσμικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων
που έχουν υπάρξει στην Ευρώπη. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω για να θυμάστε, κάποιοι που δεν έχουν έρθει σε επαφή με αυτά τα ζητήματα να το ψάξουν. Για την TTIP και για την CETA, για τις δύο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Είναι η θεσμική υπεροχή, μάλλον η θεσμοθέτηση της υπεροχής των μονοπωλιακών υπερεθνικών ομίλων πάνω στη λαϊκή κυριαρχία και στα εθνικά κράτη. Δηλαδή, θα μπορεί μια μεγάλη επιχείρηση, ένα πολύ μεγάλο όμιλο, μια πολυεθνική, να εναγάγει το δικαστήριο, μια χώρα, εμπροκειμένου την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, τη Γερμανία, εάν θεωρεί ότι με τις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση της Γερμανίας στη χώρα της, δεν έχει την κερδοφορία και το περιθώριο κέρδους και ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Πλήρης αντιστροφή της έννοιας λαϊκή-εθνική κυριαρχία, σχέση πολιτικής οικονομίας, σχέση διεθνούς, περιφερειακού, τοπικού. Μην μείνουμε, σας λέω απλώς θέλω να δίνω κάποια ερεθίσματα, γι' αυτό τα θέτω αυτά τα ζητήματα, το καταλαβαίνετε. Είναι ζωντανά, υπαρκτά, γενεσιουργά ζητήματα της κρίσης και παράγωγά της ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν το οποίο ούτε ως μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας πριν από λίγο καιρό θα μπορούσε κανείς να το επιχειρηματολογήσει, συμβαίνει τώρα. Δηλαδή εδώ και 2-3 χρόνια γίνονται μυστικές συζητήσεις στις οποίες με δυσκολία έχουν πρόσβαση κατά μόνας ευρωβουλευτές για να διαβάσουν τα κείμενα, όχι για να πάρουν φωτογραφίες ή αντίτυπα. Η Greenpeace έκανε μια διαρροή μεγάλη κειμένων και έγινε μια μεγάλη ανακατοσούρα, μέχρι και ο Λάν είπε εγώ δεν το υπογράφω κτλ. Εδώ στην Ελλάδα ήμασταν οι μόνοι και οι πρώτοι οι οποίοι το 2014 είχαμε βάλει αυτό το ζήτημα, είναι συζήτηση στη Βουλή και είχε χρεωθεί η τότε κυβέρνηση της δεξιάς να έρθει το θέμα στη Βουλή, διότι η επικινδυνότητα και ο σχεδιασμός είναι να μην περάσουν από τα κοινοβούλια αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι συνθήκες. Δηλαδή η πρόβλεψη είναι να μην περάσουν καθόλου. Μόνο εάν θεωρηθούν γενικές συμφωνίες και υπάρξει ένα συσχετισμός, πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων, θα έρθουν στα κοινοβούλια και θα γίνουν αντικείμενο κριτικής, ενστάσεων, απόρριψης, όπως θα έπρεπε να είναι. Κάναμε λοιπόν τότε την κουβέντα και τώρα παίρνουμε την πρωτοβουλία και θα γίνει και μια επιτροπή της Βουλής για την TTIP με βουλευτές, με εμπειρογνώμονες, σε επαφή και με το Ευρωκοινοβούλιο και με άλλους, έτσι ώστε να πρωτοπορήσουμε και σε αυτόν τον αγώνα. Να σας πω για να δείτε πού έχουμε φτάσει. Έχει δοθεί η άδεια και έχουμε προγραμματίσει ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα ελληνικό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα ντοκουμέντα σε ειδικό δωμάτιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ως παραχώρηση, αυτό που σας λέω τώρα. Αυτό συμβαίνει τους δύο τελευταίους μήνες και πηγαίνει ένας από κάθε κόμμα και κρατάει σημειώσεις. Τρελά πράγματα. Τρελές καταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει να αντικρούσουμε, θα πρέπει να αποκρούσουμε, θα πρέπει να τις πάμε στην άκρη. Όπως επίσης, σας το λέω ευθέως, θα το διαβάσατε τις τελευταίες μέρες, πήραμε απόφαση και σήμερα από τη διάσκεψη των Προέδρων να ιδρυθεί η υποεπιτροπή για το χρέος ως υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής, έτσι ώστε, εφόσον και αφού, δηλαδή τώρα, μπήκε το θέμα του χρέους στην ατζέντα και στη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης, να υπάρξει όλη αυτή η τεκμηρίωση, το ψάξιμο, οι απόψεις και ο πλούτος αυτός και η νομική στήριξη διεθνής και η ελληνική, έτσι ώστε στις συζητήσεις που θα γίνουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι σαν μια κινούμενη άμμος αυτή η συζήτηση, να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της χώρας μας, της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι μια επιτροπή που θα αποτελείται από Έλληνες βουλευτές και από εμπειρογνώμονες. Δεν είναι μια επιτροπή τεχνοκρατών και εμπειρογνωμόνων με πολιτική άποψη, όπως υπήρξε στο προηγούμενο διάστημα, στην προηγούμενη δηλαδή περίοδο πριν από τις εκλογές.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι και αυτή η Επιτροπή θα συμβάλλει πολύ, όπως επίσης παραδίδει το πόρισμά της την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή των Ελλήνων η Επιτροπή για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Έχει μαζευτεί εξαιρετικό υλικό, έχουν έρθει μαζί μας εδώ και καιρό σε επαφή και ακτιβίστες, δικηγόροι και πολύ ενεργοί άνθρωποι Γερμανοί, μέσα από τη Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν άποψη και τεκμηρίωση για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα ως προς την διεθνή του υφή, αλλά είναι μια εξαιρετικά μεγάλη ιστορική αδικία, την οποία έχουμε υποστεί ως χώρα, ως λαός επί δεκαετίες, από αυτούς ακριβώς οι οποίοι τα τελευταία χρόνια μας κουνάνε το δάχτυλο, δήθεν για την τήρηση κανόνων, δήθεν για την τήρηση ευταξίας, ισονομίας και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ τη Γερμανία. Και είμαι πάρα πολύ ευθύς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ο ελληνικός λαός ξανά να επικοινωνήσει με αυτά τα ντοκουμέντα, με αυτά τα πορίσματα που θα βγουν, και έχει ληφθεί η απόφαση να πάμε σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και μέσα στη Γερμανία, όπου ήδη έχουν υπάρξει και επιτροπές, ομάδες στήριξης των ελληνικών απαιτήσεων, έτσι ώστε να τεθούν αυτά τα ζητήματα. Θα τεθούν σε συμψηφισμό ή σε αντίστοιξη με το ελληνικό χρέος, άντε τόσα, άντε εκείνα, κόψτε μας. Δεν πρόκειται περί αυτού. Θυμάστε ότι ο Μανώλης είχε πει σε μια κορυφαία στιγμή μέσα σε αυτή την πορεία της διεκδίκησης τα πριν 2-3 τελευταία χρόνια, ένα ευρώ. Ένα ευρώ να δώσει. Ακόμα και για την ηθική διάσταση αυτής της υπόθεσης. Αλλά έχει πολύ μεγάλη υπόθεση, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το ελληνικό ζήτημα το τρέχον να υπάρξει σε όλη την Ευρώπη μία αναμόχλευση της ιστορίας, με την έννοια του να κανονίσει κανείς επιτέλους και κάθε χώρα τους λογαριασμούς της με την ιστορία του και με την ιστορία των άλλων λαών που τώρα χέρι-χέρι βαδίζουμε προς το μέλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι αν αποκατασταθεί ένα τέτοιο κλίμα, τότε θα φαίνονται πραγματικά σαν μια άγρια, ανιστορική φενάκι όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα. Δηλαδή ότι τάχα τες μου υπάρχουν κάτι σκληροί, σιδηροί κανόνες, τους οποίους όλοι θα πρέπει να ακολουθούν. Δεν μας ενδιαφέρει που έχει 25% ανεργία, δεν μας ενδιαφέρει η φτωχοποίηση, θα τηρήσετε, διότι έτσι πρέπει. Αυτό για να καταρρεύσει ως αφήγημα, ως οικοδόμημα, θα πρέπει όλα τα προηγούμενα να το υπονομεύσουν. Στη συνείδηση του κόσμου, στη διαμόρφωση ενός νέου συσχετισμού σε όλη την Ευρώπη. Και κοντά σε αυτό το νέο συσχετισμό συμβαίνουν πράγματα που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι δίνουν νότες αισιοδοξίας μέσα στο μαύρο που αναπτύσσεται σε ορισμένες χώρες. Είδαμε τι γίνεται και στην Αυστρία ή τι επικρέμματα από τη Λεπένη. Ακόμα και μέσα στη Γερμανία το ξενοφοβικό κόμμα έχει φτάσει στο 13-14%. Και αυτά τα σημάδια λένε ότι ακόμα και άλλες πέραν της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς και της δικιάς μας ευρωομάδας και άλλες δυνάμεις σοσιαλιστικής ή σοσιαλδημοκρατικής έμπνευσης διαδρομής, που για χρόνια οι ηγεσίες τους, για όλα τα τελευταία χρόνια, έχουν ενσωματωθεί, στηρίξει και μπει και μεταλλαχθεί, θα λέγε κανείς, μέσα σε μια λογική νεοφιλελεύθερη, σήμερα μπροστά στην κρίση, μπροστά σε αυτές τις διλημματικές καταστάσεις, ενδεχομένως έχουμε τα δείγματα, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, ενδεχομένως μπορούν να δουν και διαφορετικά για να ανταποκριθούν κατελάχιστον στις ανάγκες των κοινωνιών, στις ανάγκες των λαών για να ετηθεί η στρατηγική τελειτότητα. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι, επιτρέψτε μου να πω και γιωμένοι σε σχέση με πέρσι και ως προς αυτό το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός νέου συσχετισμού δυνάμεων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ξανά τα θέματα θα μπουν σε όλη την Ευρώπη. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πώς ξεχάσαμε, ενώ δεν θα έπρεπε ίσως, και ενώ τώρα ξαναθυμόμαστε την ανάγκη να γίνει μια διεθνής πανευρωπαϊκή διάσκεψη για το θέμα του χρέους. Πώς ξαφνικά μια τέτοια πρόταση φαίνεται ότι θα μπορούσε από πάρα πολλές πλευρές να έχει ενθαρρύνσει, να έχει συνενέσει, να έχει στήριξη. Ενώ όσο φαινόταν ότι αφορούσε
το ελληνικό υπόδειγμα, την ελληνική μοναδικότητα, για να μην πω μιζέρια, δεν είχε καμία τύχη. Δεν τη δίνανε καμία τύχη, δεν τη βάζανε στον πολιτικό διάλογο. Τώρα όλοι τρέχουν, θυμηθείτε, περσινές κουβέντες, ακόμα και του Αλέξιο, το θέμα είναι πολιτικό. Πρέπει να λυθεί σε πολιτικό διάλογο. Και του λέγανε, όχι, πηγαίνετε στα Brussels Group ένα δίμηνο, ας πούμε, να κάνετε θητεία, και ύστερα που θα έρθουν οι 40 σελίδες, από το δικό μας πολιτικό κέντρο θα σας στείλουμε τις 5 για να σας πούμε τι θα γίνει. Τέτοια πράγματα παιχτήκαν πέρσι, το ζήσαμε όλοι. Καλώς ή κακώς ήμασταν λιγότερο ή περισσότερο προετοιμασμένοι. Καλώς ή κακώς ήμασταν λιγότερο ή περισσότερο αποφασιστικοί. Καλώς είμαστε περισσότερο έμπειροι και αποφασισμένοι σήμερα να απαντήσουμε σε όλα αυτά με έναν τρόπο ουσιαστικό για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα παραείπα, μακρηγόρησα, με συγχωρείτε αν το έκανα. Υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ζητήματα, σκόρπια ή συνολικότερα, τα οποία όμως πετραδάκι-πετραδάκι, ψήγμα-ψήγμα, διαμορφώνουν το κάδρο. Στο μεγάλο κάδρο της Ευρώπης και της ιστορίας θα κριθεί η υπόθεση της Ελλάδας και η υπόθεση της διακυβέρνησης της αριστεράς στην Ελλάδα. Μην ψάχνουμε μόνο στη λεπτομέρεια ή σε μια άκρη του ή στο επιμέρους. Η κρίση ακριβώς έχει φέρει τόσο οριακά ζητήματα, γενεσιοργά της νέας εποχής, που οι απαντήσεις που θα δοθούν από πολλές πλευρές και από αντιθετικές, από αντιφακτικές πλευρές και που θα διαμορφώσουν το κάδρο του υπόλοιπου του 21ου αιώνα, πρέπει και μπορούν να μας περιέχουν. Πρέπει και μπορούν να μας περιέχουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο για το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη διαμόρφωση και σε πρώτο ρόλο για τη χώρα μας, για το λαό μας, που το αξίζει, και για όσους ιδιαίτερα, διότι δεν υποστήκαν ούτε υποστήκαμε όλοι όλα τα ίδια, να είναι σαφές αυτό. Υπήρξε ένα μεγάλο κομμάτι που υπέστη πάρα πολλά και υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι τις καπουλάραν, επιτρέψτε μου την έκφραση. Για αυτόν τον κόσμο ή για τα παιδιά που φεύγουν έξω ή για τα παιδιά που σταματάνε το πανεπιστήμιο διότι έχουν μπει σε μια άλλη πόλη που δεν μπορεί ο γονέας, εμείς, η οικογένεια να δώσουμε για να συνεχίσει τη σπουδή του, για αυτόν τον κόσμο εργαζόμαστε. Αυτός ο κόσμος μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το μεγάλο κάδρο σαν μια καινούρια, παραγωγική, προοδευτική, δημιουργική δύναμη που θα έχει βάλει πραγματικά το αποτύπωμα της δικιάς μας παρουσίας, και από εκεί και πέρα η ιστορία θα συνεχιστεί με εμάς ως άτομα ή χωρίς εμάς ως άτομα, αλλά με την αριστερά πάντοτε παρούσα, με τις ιδέες της και σε κρίση και πριν την κρίση. Ευχαριστώ.